Καλώς ήρθατε σε ακόμα κανάλι. Σημερινό βίντεο θα έχουμε Division Rivals Rewards και θα σας δείξω το Hero Pack που πέρασαν αρκετές μέρες, αλλά είπα να το κάνω στο ίδιο βίντεο με τα Rivals Rewards που ήταν τρομερό pool και θα το δείτε αμέσως τώρα. Το luck πραγματικά είναι απίστευτο, έχει σπάσει και τι είχαμε. Άμα θέλει να φορτώσει. Νάτος, τι είχαμε το Cordoba. Πραγματικά ένα απίστευτο pool που δεν το άνοιξα καν από το PlayStation, το άνοιξα από το Companion. Μια απίστευτη κάρτα, ένα τρομερό πουλ, νομίζω ο τέταρτος καλύτερος μπορείς να τύχεις. Δεν το περίμενα να είναι τόσο καλό και πιστεύω, παιδιά, αυτό το CB κρατάει για πάρα πολύ καιρό. Πραγματικά κρατάει για πάρα πολύ καιρό αυτή η κάρτα, όπως τη βλέπω, και πιστεύω ότι πάει και λίγα coins. 350 coins δεν είναι πολλά για αυτή την κάρτα, είναι πραγματικά απίστευτος. Το pace του και το defending του δεν πιάνεται. Πιστεύω ότι το μόνο που είναι λίγο έτσι πιο χαμηλά η κάρτα σε τιμή είναι, πώς το λένε, το ύψος του. Πέρυσι πήγαινε πιο πολύ πάντως. Και να μιλήσουμε τώρα για τα Road to the Knockout που πήγανε χειρότερα, δεν γίνεται. Η Ατλέτικο πήρε πέναλι στο 93, να έχει μια ελπίδα στο 95, ενώ είχε λήξει το match, το γυρνάει πίσω ο διαιτητής και το χάνει. Εντάξει, πραγματικά δεν γίνονται αυτά. Και η City από εκεί που αποφάσισε, είχε 4 στα 4, όχι 3 στα 3 είχε, αποφάσισε ξαφνικά μόλις έτυχα Φόντε να μην θέλει να νικήσει. Και ο Φόντε από τότε που πήγαινε 400K έχει πέσει περίπου 100K. Δεν ξέρω πραγματικά τι θα κάνω. Αν ήθελα να τον πουλήσω, έπρεπε να τον πουλήσω πριν τα μάτσα. Αλλά επειδή έχω χάσει τόσα coins, πραγματικά σκέφτομαι να τον κρατήσω. Είναι τρομερή κάρτα. Αλλά το μόνο κακό είναι ότι έχει πέσει πάρα πολύ. Δηλαδή έχει πέσει 80K περίπου. Και ο Λεμάρι δυστυχώς δεν θα πάρει upgrade, αφού η Ατλέτικο τα έχει κάνει σκατά. Πραγματικά δεν ξέρω πώς γίνεται να έχει καταντήσει η Ατλέτικο. Και ειδικά το πέναλτι, και έχει πέσει πάρα πολύ τιμή του. Θα κρατηθεί λίγο ακόμα. Αλλά πιστεύω θα είναι η επόμενη αλλαγή. Οπότε μπήκε και στο τέρμα ο Ter Stegen, αναγκαστικά για τα λίμνη και σχέ που πήρε και upgrade και φαίνεται πάρα πολύ καλός. Και η ομάδα είναι ίδια, δεν έχει αλλάξει τίποτα άλλο εκτός από το Cordoba. Πραγματικά ένα απίστευτο hero pack. Οπότε πάμε να ανοίξουμε τα rewards. Θα έχουμε και γουλά αυτήν την εβδομάδα φυσικά. Και προκριματικά έχω 3 στα 5. Οπότε εντάξει, με ανήκει, θέλω 1 στα 5. Ωρα είναι κλασικά τα ίδια rewards που έχουμε κάθε εβδομάδα. Θα πάω για τα. Δεν ξέρω, σκέφτομαι να πάω για τα tradable. Αλλά θα πάω για τα tradable γιατί ήθελα να μαζέψω λίγο φόντερ. Γιατί σκέφτομαι να κάνω μέση. Σκέφτομαι, έχω πολλά coins. Αν τύχω και αρκετό φόντερ από τα γουλού και από αυτά, μπορεί να τον κάνω. Θα το σκεφτώ παρόλα αυτά. Οπότε πάμε να δούμε τι μπορεί να τύχουμε. Αύριο βγαίνει και το out of position promo. Πρώτη φορά βγαίνει στην ιστορία του FIFA, δηλαδή ένα ολοκένουργιο promo. Οπότε για να δούμε τι μπορούμε να τύχουμε από εδώ. Φόντερ θέλω γιατί έδωσα και για το hero. Έχουμε ξεμείνει λίγο τώρα. Δεν είναι boards το πρώτο 15. Και το hero pack αξίζει φυσικά, οπότε κάντε το. Δεν ξέρω αν έχει βγει, μισό λεπτό να δω αν έχει βγει. Γιατί έχει πολλές καλές κάρτες και το καλό με το hero είναι ότι φέτος όλοι hero είναι, πώς το λένε, όλοι hero έχουν 3 κέμα από μόνοι τους, δηλαδή είναι full κέμα από μόνοι τους. Οπότε ναι, βγαίνει σύμμεμπολ. Εντάξει, τα δεκτή περιμένω τώρα και τα 15 εκεί. Ωραία, πάμε τώρα στα λίγο καλύτερα. Γενικά τα Rivals Records δεν πήγαν καλό και οι προηγούμενοι. Παστίγουμε κανένα walkout έτσι λίγο φόντρι. Ούτε αυτό μπορτς. Δεν αρχίσαμε καλά. Έριξεν θα είναι. Όχι, Κρίσιανσεν. Είναι και Αντρέμ. Κουίξελ. Ωραία, πάμε τώρα στο τελευταίο rare goal και έχουμε τα δύο Jumbo Prime Gold Players. Ένα board just από εδώ. Πάλι non board. Δεν αρχίσαμε καθόλου καλά. Επειδή τύχουμε 6 στα 6 non board just όπως πάει. Ο Νάνα. Οπότε ναι, η ομάδα πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι απίστευτη. Δηλαδή λίγες αλλαγές μπορούν να γίνουν. Και πραγματικά ο Cordoba είναι ένα απίστευτο pool και δεν ξέρω γιατί πάει τόσο. Πέρυσι πήγαινε πολύ παραπάνω. Πάμε το Jumbo Prime Gold Players. Είναι walkout. Ισπανία. Είναι ο Ρόντρι, μια χαρά, 87 rating. Το τύχαμε το walkout που ζητούσα. Δεν τον έχω κιόλας, τον νομίζω τον είχα δώσει. Μια χαρά. Πήραμε έστω λίγο φόντερ. Αν έχει και κάτι άλλο μέσα. Και Ράις, δεν είναι κακό. Ρικάρντο Περέιρα. Είναι Αντρέ νομίζω. Ναι, τώρα Κουίξελ αναγκαστικά. Και αυτός. Και αυτός, εντάξει, τώρα αναγκαστικά Κουίξελ. Θα κάνω και κανένα πικ τώρα. Και πάμε και το τελευταίο για να δούμε. Μπορούμε 2 στα 2 walkout.
Για να δούμε. Είναι walkout, 2 στα 2. Λεβαντόβ, όχι! Αχ, θα ήταν πολύ καλό φόντερ τώρα ο Λεβαντόφσκι rating. Τι είχαμε σε έστει παρόλα αυτά, εντάξει, δεν. Μια χαρά, 2 στα 2 walkout. Βιάστηκαν από Λεβαντόφσκι. 5 duplicates, όχ. Όχ, όχ, Ντεπάι. Δεν είναι κακό καθόλου Ντεπάι, αλλά τώρα δεν ξέρω πού να τον δώσω. Ωραία. Τι να κάνω, να κάνω ένα Team of the Week pack. Σκέφτομαι να κάνω ένα. Μάνταλος, Πέτραν. Quixel αυτή. Οπότε ναι, πάμε να κάνουμε ένα Team of the Week pack. Ή κάτι άλλο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Εντάξει, καλό ήταν. Τι είχαμε και 2 στα 2 walkout. Και είχα καιρό να τέχω και εγώ walkout νομίζω. Οπότε Ραούμ δεν τον θέλουμε. Δεν ξέρω, καλά φυσικά δεν αξίζει. Πάμε να κάνουμε ένα έτσι για την πλάκα. Αν και θα είναι 80, το ξέρω ότι δεν αξίζει με τίποτα, αλλά. Τι ζητάει, 83 ζητάει. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να τύχουμε. Αν δώσει κανένα walkout, καλά θα είμαστε. Πω, δεν θέλω να δώσω αυτό το Depay. Έχω παίξει κάποια μάτς μαζί του. Δεν έχω κάνει ούτε ένα τέτοιο και έχουν βγει και την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε ας δοκιμάσω ένα να δω πώς είναι. Αν και δεν νομίζω να δώσει και κάτι. Οπότε μαζέψαμε λίγο φοντεράκι από εδώ. Αν έδινε και ένα λέβα θα ήμασταν πολύ καλύτερα, αλλά. Πω, αλλά έδωσε Σέσνη, δεν πειράζει. Οπότε το κλαμπ είναι σε πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή και δεν έχω χαλάσει ούτε ένα coin για παίχτη. Τα coin της έχουν παραμείνει εκεί και ούτε σκοπεύω μέχρι τώρα να χαλάσω. Το upgrade το επόμενο δεν ξέρω που θα γίνει. Και πραγματικά δεν ξέρω να κάνω με τα coins γιατί δεν αξίζει να δώσω τόσα λεφτά για ένα τόσο μεγάλο upgrade πιστεύω. Θα τα κρατήσω τα coins λίγο ακόμα και αν δω ότι ένα παίκτη δεν μ' αρέσει, θέλω να πάρω ένα παιχταρά που θα το κάνω. Αλλά πιστεύω θα φέρω έναν καλό παίκτη. Δεν θα φέρω πολλού. Σκέφτομαι κάτι σε Mbappé, Ribéry, τέτοια. Θα το σκεφτώ, δεν ξέρω. Έχω λίγο φόντερ, κάτι έχω πάρει. Ωραία, θέλει 3 πάνω από 84, οπότε. Δώσε εδώ Hummels. Είναι τρε αυτό, θα δώσω αντρέ. Κανένα αντρέ. Και αυτό τρε. Το Μόρι που τον έτυχα. Δεν ξέρω, το είχα πει ότι έτυχα το Μόρι. Νομίζω όχι, δεν το είχα πει. Έτυχα το Μόρι από Tourer πριν λίγο καιρό, δεν θυμάμαι πότε. Την Κυριακή νομίζω. Ναι, δεν ξέρω, μπορεί να το είχα πει, δεν το θυμάμαι τώρα. Φυσικά κάτσα να δώσω αντρέ ντάμπλς τώρα. Ωραία, δώσε εδώ 83 θα βγει, εντάξει, πιστεύω. Δεν νομίζω αξίζει τόσο φόντερ γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων. Δεν μου μένει και πολύ inform, οπότε κάτι θα πάρω, έστω έναν inform θα τον πάρω. Τώρα walkout δεν νομίζω να είναι, walkout είναι 84 συν. Και είναι από όλες Team of the Week, οπότε έχει πολύ σαβούρα μέσα, αλλά φυσικά έχει και τρομερά πράγματα. Επίσης βγήκε μία από τις καλύτερες Team of the Week που έχω δει, πραγματικά Mbappé, Bellingham, Vinicius, όχι, Vinicius δεν βγήκε. Τι άλλο βγήκε, δεν θυμάμαι, πάντως είχε σίγουρα Mbappé. Όχι, Ντεμπελέ, ναι, Ντεμπελέ. Έλεγαν ότι θα βγει Βινίσιους, δεν βγήκε δυστυχώς, αλλά. Α, 83 ζητάει. Α, καλά, μπορώ να γλιτώσω πάρα πολλά πράγματα. Έχω δώσει πάρα πολλά. Οπότε θα γλιτώσω τώρα. Δώσε αυτά. Καλά, θα δώσω 82 τώρα. Ωραία. Τώρα κάνω λίγο 5 ώρες, αλλά δεν πειράζει. Οπότε λογικά τώρα το επόμενο βίντεο θα είναι η Παρασκευή, Σάββατο, ανάλογα από ότι θα τελειώσει το Weekend League. Και θα μπω λογικά, εντάξει. Μια νίκη στα 5 θέλω, δεν έγινε να μην το κάνω. Και πραγματικά είναι μια τρομερή Team of the Week και πιστεύω να έχουμε καλά κόκκινα. Δηλαδή και ο Ντεμπελέ θα είναι μια τρομερή κάρτα που θα ήθελα πάρα πολύ για να βάθμιση στο Gold. Αλλά νομίζω είναι πανάκριβος, πάει 300k πήγαινε χτες, θα έχει πέσει λίγο τώρα. Αλλά και ακόμα παραμένει πακετούς. Κολλάει και το μενού πολύ, δεν ξέρω γιατί. Θέλει ένα 84 τώρα, εντάξει δεν πειράζει. Βγαίνει λογικά. Βγαίνει. Και μπορούμε να γλιτώσουμε κιόλας, αλλά δεν θα κάνω και 5 ώρες, οπότε βάζω εδώ.
Ωραία, θα βάζω τώρα λίγους 82 και τελειώνουμε γιατί το έχω κάνει 5 ώρες και αν θα τύχουμε κανέναν 80 στο τέλος και τζάμπολες ο κόπος. Αλλά κολλάει και το μενού πολύ και μου σπάει πολύ τα νεύρα, δεν ξέρω γιατί. Πάρα πολύ αργό το μενού, δηλαδή μέχρι να πατήσω το L2 περνάνε 5 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω γιατί, πίσω φταίει που παίζω από old gen αυτή τη στιγμή, μάλλον αυτό φταίει. Ωραία, βάζω αυτούς. Γλιτώνω μάλλον. Ωραία. Φαμπιάν είναι duplicate, αλλά αν το γλιτώνω. Και αυτόν. Που περιέργεια να δω αυτό τώρα. Όχι, ωραία, είμαστε ακριβώς. Καλά, θα βάλω το Φαμπιάν τώρα γιατί τον έχω duplicate. Οπότε, είμαστε έτοιμοι. Έτοιμο να φύγει μετά από 5 ώρες στο Team of the Week Pack. Και να κλείσουμε και το βίντεο. Λογικά τζάμπα έκανε όλο αυτό το κόμπο, αλλά δεν πειράζει. Οπότε τώρα θα τα πούμε αύριο ή μεθαύριο με Γουλού Rewards. Με μια καταπληκτική Team of the Week, πραγματικά. Από τις καλύτερες που έχω δει γενικά. Ή νομίζω μια Team of the Week ήταν καλύτερη που ήταν στην ίδια ο Μέση και ο Ρονάλντο. Δεν θυμάμαι σε ποιο φίλο, το 16 νομίζω ήταν. Έχει πολλά χρόνια να συμβεί. Οπότε πάμε. Φέρε ένα γόκαντε στο. Φάνε χαλέα Strike και Lacazette. Θα δείτε αυτό θα είναι. Είναι γόκαντ. Βραζιλία. Ο Χριστός και η Παναγία. Πήγαμε να πάθουμε καρδιακό. Αχ. Εντάξει, έστω έδωσε γόκαντ. Αυτό ζήτησα. Δεν είναι κακό. Χρησιμεύει SBC. Δεν πάει και πολλά, αλλά και πάλι. Πήγαμε να πάθουμε καρδιακό. Ξέρετε όλοι γιατί. Γιατί είναι ο Neymar. Οπότε αυτό είναι το βίντεο, αν σας άρεσε κάντε like, sub και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.